Εδώ στο παράλιο Άστρο, σε κατάστημα εστίασης, ταβέρνα. Ακριβώς, στην Ορμπά, στον πάτε. Έτσι. Λοιπόν, να μας πείτε πώς είναι, έχουμε ανοίξει μία εβδομάδα, έχετε ανοίξει μία εβδομάδα, πώς πάει. Από τη Δευτέρα, είναι υποτονική ακόμα. Άλλωστε η περίοδος για εμάς δεν είναι ακόμα η σωστή. Περιμένουμε τους καλοκαιρινούς μήνες σε εργασία καλύτερη, να ανοίξουν οι όμοροι νομοί, τέλος πάντων, διαπεριφερειακά όλα, και τότε κάτι προσδοκούμε καλύτερο. Σίγουρα προετοιμασμένοι είμαστε και περιμένουμε. Τις μέρες του Πάσχα είχε καθόλου κίνηση? Όχι, ήταν διαφορετική από τα άλλα χρόνια, από τα άλλα έτη. Ναι, ήταν πολύ διαφορετική. Ήταν διαφορετική από τα άλλα χρόνια, διότι οι άνθρωποι δεν είχαμε τουρισμό βασικά. Τα ξενοδοχεία μας δεν είχαν κόσμο για να δουλέψουμε καλύτερα. Εμείς δουλεύουμε πάντα με αυτούς και με τους, την Τρίπολη, τέλος πάντων, την περιφέρεια την δική μας, η οποία ήταν λίγη, δεν είχαν έρθει. Αν δεν έρθουν οι τουρίστες, με λίγα λόγια, ή θα είμαστε σε χαμηλή κίνηση. Σε σχέση με πέρσι, μάλλον η περσινή κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, πώς ήταν, πόσο έχει επηρεαστεί η περιοχή από τον κορονοϊό? Πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και δεν ξέρουμε τι θα αλλάξει ακόμα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι θα γίνει περίπου. Προσδοκούμε, πέρσι καταρχάς δεν είχε το λιμάνι μας κίνηση. Ένα. Δεν είχε ο θρησκευτικός τουρισμός, τα λεωφορεία, προχωρούσαν με μισό κόσμο μέσα με αυτά. Ένα λεωφορείο που έφερνε άλλοτε 50 πελάτες, έφερνε 25 πέρσι. Όλα αυτά επηρέασαν την κατάσταση. Η οικονομική ενίσχυση πώς είναι, έχετε πάρει κάποια χρήματα? Το νίκιο το οποίο δεν πληρώσαμε ήταν ένα σοβαρό βοήθημα. Τώρα οι επιστρεπτές προκαταβολές, είμαστε ακόμα σε όχι σιγουριά τι προβλέπεται και τι θα γίνει. Τι θα επιστρέψουμε και τι θα τους μείνουμε. Από όλα αυτά, εντάξει, τι άλλο να κάναμε, δεν μπορούσαμε. Εσείς είστε... Εμείς ειδικά, ναι, σαν επιχείρηση δική μας, που είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχαμε κάτι άλλο εκτός από τον... Το γιο μου που είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πήρε κάποιες επιστρεπτές. Το προσωπικό το είχαμε απολύσει από 24 Σεπτεμβρίου και δεν δικαιώθηκα να κάνουμε κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι που δουλεύαμε, οι δυο γιοι μου, εγώ, η μητέρα τους και όλοι, δεν είχαμε κάποιο βοήθημα, διότι δεν, από τον νόμο δεν δικαιώμαι τα κάτι. Δεν μπορούσατε να μπείτε ούτε σε αναστολή, ούτε σε τίποτα. Ναι. Ναι. Είμαστε απλά οικογενειακή επιχείρηση. Τα υγειονομικά μέτρα είναι δύσκολο να τηρηθούν, σας δυσκολεύουν? Αρκετά. Δεν πειθαρχεί ο κόσμος και είναι φίλοι μας και γνωστοί μας και δεν μπορούμε να έχουμε σε καθημερινή βάση προστριβές. Ο καθένας θέλει το δικό του. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε, κλείνουμε στην ώρα μας, κάνουμε τα τραπέζια ό,τι λέει ο νόμος, διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι. Οι υπηρεσίες ελέγχουν και πρέπει να. Ναι. Και καλά κάνουν και ελέγχουν. Εσείς είστε ψαροταβέρνα, τα ψάρια. Γενικά, γενικά. Ναι, αλλά και πιο φρέσκο, ψάρια, ναι. Αλλά κάνουμε γενικό, ελληνική κουζίνα. Ναι, γενικά τα ψάρια πώς πάει εδώ στην περιοχή? Έχει ψάρια η περιοχή. Αρκετά και νομίζω και σε τιμές αρκετά προσιτές. Μπορεί ο καθένας. Είναι και έχει αρκετά μαγαζιά τα οποία είναι βελτιωμένα πλέον στο τι προσφέρουν. Έχει καλούς μαγείρους, έχει καλές επιχειρήσεις, εξυπηρέτηση υπάρχει, αρκετοί είμαστε. Το Άστρος βασίζεται στον τουρισμό και κυρίως της Τρίπολης, είναι παραθεριστικό ακριβώς. Εσείς πιστεύετε, ναι, ναι, εσείς ναι, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις να αποκτήσει τουρισμό και από άλλες περιοχές και αν είστε ικανοποιημένες από τις δράσεις που έχουν γίνει είτε από το Δήμο, είτε από την περιφέρεια, είτε από άλλους φορείς? Εντάξει, χρειαζόμαστε λίγο καλύτερη οργάνωση, οπωσδήποτε, αλλά μας έκατσε μια περιοχή δύσκολη. Έχω μια δεκαετία δύσκολη στη χώρα μας. Οικονομική κρίση. Ακριβώς, τα οποία
κάποια πράγματα πιθανό να μείναν πίσω γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι ο άστρος έχει προδιαγραφές να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Και η Τρίπολη έχει επενδύσει στην περιοχή μας. Έχουν πολλά σπίτια οι άνθρωποι αγοράσει. Άλλωστε ο νομός είναι της Αρκαδίας. Αν δεν είναι και η Τρίπολη ο άστρος, είναι σίγουρα κακό. Αλλά βλέπω ότι η Τρίπολη προσεγγίζει όλο και περισσότερο το άστρο, γιατί πλέον ο δρόμος έγινε καλύτερος. Δεν έχουν τα έξοδα τα πολλά, η θάλασσα είναι πεντακάθαρη, σημαίες παίρνουμε καθαρότητος, όλα είναι εντάξει. Περιμένουμε και θα δούμε. Νέους έχουμε που έχουν διάθεση να δουλέψουν, θα δούμε τι θα συμβεί. Πού εδώ, είμαι στην νέους. Ναι. Βγήκατε, περιμένετε πώς και πώς να ανοίξουν τα καταστήματα να βγείτε έξω. Περιμένουμε πάρα πολύ και το απολαμβάνουμε. Έχω ήδη κάνει το πρώτο εμβόλιο και είμαι σχεδόν καλυμμένος. Τις επόμενες μέρες κάνω και το δεύτερο, οπότε θα είμαι εντάξει. Ήταν έλλειμμα τότε, δεν υπήρχε ο χώρος της εστίασης, οι καφετέριες, τα εστιατόρια, τα καφενεία. Για μας, στην ψυχολογία μας, για τον κλάδο των εστιατόρων, για τα οικονομικά τους. Η τήρηση των μέτρων πώς τη βλέπετε? Είναι θέμα του καθενός. Άλλοι εφαρμόζουν τα μέτρα, άλλοι της προστασίας, άλλοι όχι. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί, όλοι μας. Γενικά, δεν ξέρω με τι ασχολείστε, αλλά πώς βλέπετε την τουριστική περίοδο να ξεκινάει εδώ για την περιοχή του Άστρου? Πιστεύω από τον Ιούνιο και μετά θα είναι καλά τα πράγματα. Θα πάμε, θα έχουμε και μια κανονικότητα. Θεωρείτε ότι θα έρθουν επισκέπτες? Ναι, θα έρθουν. Οι παραθεριστές θα έρθουν στη σπίτια τους. Νομίζω θα είναι καλά τα πράγματα από τον Ιούνιο και μετά, με τα εμβόλια που ήδη γίνονται με τον ρυθμό που πάνε, θα είναι καλά τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, εγώ δεν τα βλέπω τόσο αισιόδοξα όσο τα... Παρόλο που είσαι νέο κορίτσι, έτσι. Ναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι δύσκολα μου φαίνεται, ειδικά για τους καταστηματάρχες. Σίγουρα θα κατέβει κόσμος, αλλά όχι όπως τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό. Πηγαίνεις σχολείο, σπουδάζεις, τι κάνεις? Όχι, έχω τελειώσει. Δουλεύω. Η δουλειά σου επλήγει από το κορονοϊό? Όχι, από όσο ξέρω, όχι. Τώρα, βέβαια, επειδή είναι ακόμα, πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει όλο αυτό, θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα το αν θα έχουμε απώλειες. Γενικά, θεωρείς ότι υπάρχει έτσι κίνδυνος, φοβάσαι με τον κορονοϊό, είσαι έτσι, σε απασχολεί το όλο θέμα? Σίγουρα με απασχολεί, δεν γίνεται να μην μας απασχολεί. Εντάξει, φοβάμαι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν ούτε το αφήνω να με καταβάλει, ούτε όμως θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Όπως είναι το εμβόλιο. Αυτό. Είσαι ηλικιακά για να κάνεις εμβόλιο? Εντάξει, τώρα σιγά σιγά θα μας βάλουν και εμάς. Ναι, ναι. Κάτω από 25. Ναι. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα μας βάλουν όλους. Οπότε δεν θα το κάνεις αν έρθει η ηλικία σου? Όχι ακόμα, προς το παρόν ναι, σίγουρα. Ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί, όχι, δεν θα το κάνω. Και σίγουρα θεωρείς ότι και ακόμα και αν κολλήσεις θα το περάσεις ελαφρά λόγω ηλικίας και αν... Ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν θα κάνω ένα εμβόλιο το οποίο μόλις βγήκε και από ό,τι φαίνεται πάει να γίνει υποχρεωτικό. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία ακόμα. Πιστεύεις ότι γενικώς το Άστρος μπορεί να προσφέρει από άποψη τουριστική και σε έναν απαιτητικό επισκέπτη? Σίγουρα μπορεί να προσφέρει. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, και από διασκέδαση κυρίως, και ωραίες παραλίες, οπότε ναι, μπορεί να προσφέρει. Έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε? Νομίζω όχι τόσο. Νομίζω όχι τόσο. Θα μπορούσε σίγουρα πολύ παραπάνω, γιατί είναι κοντά στην Αθήνα. Είναι ένας προορισμός που μπορείς να έρθεις εύκολα. Οπότε σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα. Αληθώς ο Κύριος.
Τι κάνετε? Παρακαλώ, δόξα σε Θεός. Για να ευχαριστώ. Πίνετε καφεδάκι? Βεβαίως πίνουμε καφέ. Να μην πιούμε και καφέ. Τώρα που μας δόθηκε ευκαιρία, θα πιούμε και τον καφέ μας και θα συζητήσουμε κιόλας, γιατί τα χάσαμε αυτά δυστυχώς. Μας είχαν λείψει. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα συνεχίσει έτσι και θα βελτιωθεί, να μπορούμε να απολαύσουμε και το όμορφο παράλιο άστρο στον τόπο μας, τον αγαπημένο. Εσείς εδώ ψέλνετε? Όχι, εγώ δεν ψέλνω. Είμαι ο εφημέριος παραλίου άστρος. Είμαι γέννημα θρέμα του τόπου του Τουνού και υπηρετώ τον τόπο αυτόν. Το γεγονός ότι έτσι το Πάσχα πώς γιορτάστηκε και αυτά, για κάντε μας ένα. Το Πάσχα ήταν καταθλιπτικά, ήταν δύσκολα. Με εξαίρεση από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, που είχαμε αρκετό κόσμο και προσήλθαν αρκετοί πιστοί, αλλά οι εκκλησίες δυστυχώς δεν μπορούσαν να παραμείνουν εντός. Τέλος πάντων, σε σύγκριση με πέρσι που ήταν κλειστές οι εκκλησίες, φέτος εορτάσαμε σχετικά καλύτερα. Ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε ελεύθεροι και να χαρούμε ακόμα καλύτερα την Ανάσταση του Κυρίου. Εμβολιαστήκατε? Τη Δευτέρα πάω να κάνω την πρώτη δόση. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Για να μας πείτε δύο λόγια και εσείς, πώς βλέπετε έτσι που άνοιξε η εστίαση, τα καφενεία, καφετέρειες? Φυσικά το περιμέναμε πολύ καιρό. Είχαμε κλειστεί για 6 μήνες εδώ. Αν και εδώ πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν διαφορετικές συνθήκες. Συνέχεια μπορούσε να κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα από ό,τι στις μεγάλες πόλεις. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Εγκαινιάσαμε πλέον την καλοκαιρινή σεζόν. Το παράλιο Άστρος είναι από τα πλέον γνωστά μέρη της περιοχής και έχει μεγάλο τουρισμό. Όπως ξέρετε, παρόλο ότι η μόνιμη κάτοικη είναι πολύ λίγη, είμαστε 1.000 άτομα, παρόλα αυτά το καλοκαίρι ξεπερνάμε τους 20.000, κυρίως παραθεριστές, αλλά σιγά σιγά ευελπιστούμε σιγά σιγά να μπούμε και στον τουριστικό τομέα, αυτό να γίνει τουριστικό. Τις προδιαγραφές για να συμβεί αυτό? Ακόμα όχι, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα έργα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να... Έργα υποδομής σοβαρά, τα οποία χρειάζονται να γίνονται, και πρέπει να αναδειχθούν πολλά πράγματα, όπως το κάστρο, το οποίο είναι ιστορικό. Τυχαίνει να είμαι και 7η γενιά από εδώ. Οπότε ο χώρος έχει μεγάλη ιστορία και πρέπει να αναδειχθεί. Επίσης, ένας βασικός είναι το αεροδρόμιο, το οποίο πρέπει να γίνει στην Τρίπολη, προκειμένου να αρχίσει να φέρνει τουρισμό, να γίνει ο δρόμος, ο ανατολικός τομέας που είναι στα σχέδια μέχρι να πάει μέχρι τη Μονεμβασιά. Πρέπει να φτιαχτεί και μια μαρίνα κάποια στιγμή. Αλλά χρειάζονται πολλά έργα υποδομής προκειμένου να αναπτυχθεί ο τόπος. Έχει μεγάλη προοπτική, μεγάλη εξέλιξη και φυσικά πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να αναπτυχθεί έτσι όπως το θέλουμε και θα είναι χωρίς να χάσει τη γραφικότητά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για πείτε μας, βγήκατε καφεδάκι σήμερα? Το κορίτσι από εκεί, εγώ μίλησα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βγήκαμε εδώ με την οικογένεια. Είχαμε πολύ καιρό να βγούμε και το ευχαριστιόμαστε, γιατί είναι και σήμερα μέρα γιορτής εδώ στο Άστρος. Είναι. Είναι ωραία. Σας είχε λείψει το γεγονός ότι τόσο καιρό δεν μπορούσατε να κάνετε αυτό που κάνετε σήμερα? Βέβαια, μας είχε λείψει και το εκμεταλλευόμαστε τώρα όσο μπορούμε. Είναι, είπαμε, και η αργία να βγούμε, να απολαύσουμε τον ήλιο, τον καλό καιρό. Και να δούμε και τους φίλους μας, γιατί τους έχουμε χάσει τόσο καιρό. Όλοι κλεισμένοι μέσα, οπότε χαιρόμαστε. Γενικώς το Άστρος θεωρείτε ότι μπορεί να έχει έτσι αύξηση του τουρισμού του? Ναι, βέβαια, μπορεί να έχει, γιατί είναι πολύ κοντά σε κομβικά σημεία. Έχει πολύ όμορφες παραλίες, έχει πολύ όμορφα βουνά. Μπορεί να έρθει κάθε ένας να κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ στο Άστρος, να διασκεδάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.